και για Beatles. Ή πολύ στένο σε άλλη θέση. Και Beatles. Κούρδισμα πλακέτας blow. Όπως ξέρουμε είναι εύκολο να κουρδίσουμε την πλακέτα draw επειδή τα γλωσσίδια της είναι εξωτερικά. Και αυτό το δείχνω στο link της περιγραφής σε ένα αναλυτικό βίντεο. Στην πλακέτα όμως blow τα γλωσσίδια είναι εσωτερικά και δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε ούτε το άκρο ούτε στην πλευρά που είναι από το πριτσίνι. Τότε τι μπορούμε να κάνουμε? Πάλι μια μέθοδος στο link του άλλου βίντεο που αναφέρω εδώ, δείχνω έναν τρόπο, αλλά είναι λίγο επικίνδυνος να σπάσει το γλωσσίδι. Με τη νέα αυτή μέθοδο θα σας δείξω πώς μπορείτε εύκολα να κουρδίσετε σε οποιαδήποτε συχνότητα τα γλωσσίδια μέχρι και ένα τόνο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να τα σπάσετε. Ας δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτό. Ο τρόπος που αναφέρω είναι εύκολος. Απλά αγοράζουμε με 4 ευρώ ένα χτένι. Εδώ για φυσαρμόνικες ή Όσκαρ, αλλά το ίδιο μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε άλλο μοντέλο. Δηλαδή με αυτό το χτένι μπορώ να κορδίσω 36 είδη φυσαρμόνικας της Λιόσκαρ. Τι έχω κάνει λοιπόν? Έχω βγάλει την πλακέτα blow που είπαμε είναι δύσκολο επειδή τα γλωσσίδια της είναι από τη μέσα μεριά και χρησιμοποιώντας μια πλακέτα αλουμινίου, ένα κοντραπλακέ ή μια παλιά πλακέτα φυσαρμόνικας όπως έχω κάνει εγώ εδώ, την έχω βάλει εσωτερικά και απ' έξω με σιλικόνη βούλωσα τις τρύπες ώστε να είναι αεροστεγές. Οπότε τώρα παίρνω, για να κορδίσω την πλευρά blow από τη φυσαρμόνικα, βγάζω τις πλακέτες και πλέον είναι εύκολο και επειδή έχω σπάσει στην άκρη το πλαστικό για να μπορεί να ολισθαίνει. Εδώ δείχνω τη δεύτερη και τη τρίτη τρύπα βουλωμένες, ούτως ώστε να μετρώ την πρώτη και την τέταρτη, δηλαδή την ντο και το ντο μια οκτάβα πάνω, ρε και το ρε μια οκτάβα πάνω και ούτω καθεξής, ούτως ώστε να έχω το λεγόμενο beatless. Δέστε στο link να δείτε τι σημαίνει με πιο πολλές λεπτομέρειες. Για να δούμε λοιπόν, το τοποθετώ. Και τα δυο μαζί για τον beatless που σας είπα. Αλλά για να μην κάνω την ολίσθηση και έχω μεγάλο και επειδή τα διάκαινα μέσα είναι με ανάλογα το μήκος του γλωσσιδίου, έχω να σπάσει ένα δεύτερο χτένι και έχω απομονώσει 4 κομμάτια, εκ των οποίων την τρύπα, τη δεύτερη και την τρίτη, την έχω βουλώσει. Για τον ανωτέρω λόγο που είπα προηγουμένως, ότι μπορούμε να ελέγχουμε ανά οκτάβα. Όπως βλέπετε στο χτένι, οι οποίες έχουν διαφορετικό μήκος. Γι' αυτό, σε αυτό που έφτιαξα αεροστεγός από την άλλη μεριά, έτσι,
Έχω φτιάξει τα τις οπές 1 και 4 να έχουν το ίδιο μήκος. Όπως βλέπετε εδώ δεν έχουν το ίδιο μήκος. Απλά με ένα λιμάρισμα έφτιαξα τους θαλάμους να έχουν το ίδιο μήκος. Αν και δεν θα υπήρχε διαφορά. Απ' την άλλη μεριά που το έχω κλείσει αεροστεγός. Αν το δούμε και εδώ, είναι το ίδιο πράγμα όπως προηγουμένως, μόνο εδώ, έτσι, με τέσσερις σοπές, εκ των οποίων τη δεύτερη και την τρίτη την έχω κλειστεί. Και η πλακέτα blow, όλη σθένει. Ας το δούμε λοιπόν. Και για Beatles. Ή το λισθένω σε άλλη θέση. Και Beatles. Ομοίως για οποιασδήποτε άλλες σοπές. Και όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ εύκολη μέθοδος, με διευκόλυνε πάρα πολύ επειδή έχω κάνει κορδίσματα εναλλακτικά όπως χιτζάζ, ουσάκ, πιμενικό και ήταν πολύ δύσκολο, αν και δεν χρειάζεται, αλλά πολύ δύσκολο να ρυθμιστεί το blow. Φυσικά μπορούμε να κορδίσουμε και φυσαρμόνικα, την πλακέτα φυσαρμόνικα στην draw, που είναι τα γλωσσίδια προς τα έξω. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Μόλις τελειώσω λοιπόν το κούρδισμα, απλώς βιδώνω τις πλακέτες και έληξε το θέμα. Ενώ στην έτοιμη φυσαρμόνικα, έπρεπε να ξεβιδώνω τις τρεις βίδες και με κάθε μικρομετρικό κούρδισμα, έστω και λίγα σέντς, έπρεπε να τις ξαναβιδώνω και ούτω καθεξής. Ενώ τώρα ο έλεγχος είναι άμεσος. Και μπορείτε επίσης να πάρετε από μια χαλασμένη, φυσαρμόνικα Honer ή άλλη μάρκα, Suzuki, ένα παλιό χτένι και να το έχετε σαν κουρδιστήρι για μελλοντικά μικροκουρδίσματα, επαναφοράς δηλαδή του κουρδίσματος στην αρχική του θέση ή κάνοντας εναλλακτικό κούρδισμα όπως αυτά που αναφέρω στα link, δηλαδή κούρδισμα χιτζάζ, κούρδισμα ουσάκ, κούρδισμα πιμενικό. Η εργαλειοθήκη μου για κούρδισμα οποιασδήποτε φυσαρμόνικας, Honer, Suzuki, Lioska κλπ. Και δίπλα το Στέφανος κουρδιστήρι φυσαρμόνικας.